Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη είναι τα θέλω των επιχειρηματικών ομίλων. Εξήγηλε μέτρα που ήδη ζουν οι εργαζόμενοι, ο λαός μας, είναι αυτά που έχουν φορτώσει στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα τις τραγικές συνέπειες της πανδημίας και της νέας κατεστής κρίσης και έχουν βέβαια επιδεινώσει παραπέρα τη ζωή τους. Μέτρα όμως που από την άλλη πλευρά συνεχίζουν να μπουκώνουν τους επιχειρηματικούς ομίλους με ζεστό χρήμα που πληρώνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός μας με τις συνεχείς περικοπές και τη φορολογία και τους απαλλάσσουν παραπέρα από φόρους και εισφορές. Το σχέδιο ανάκαμψης, το σχέδιο Πισαρίδη, στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, είναι σχέδιο του μεγάλου κεφαλαίου που μειώνει παραπέρα τη τιμή της εργατικής δύναμης, επιταχύνει την επίθεση σε βάρος των εργαζομένων, κύρια με την ενίσχυση της ευελιξίας, στις εργασιακές σχέσεις, την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Κατρούγκαλου. Ισχυρίστηκε ότι θα ευνοήσει τους νέους εργαζόμενους, όπως βέβαια ισχυρίζονταν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, τα τρίωρα, τα τετράωρα, η μερική απασχόληση, οι ευκαιρίες απασχόλησης, όπως λέγανε, η μείωση του κατώτατου μισθού και όλα τα αντεργατικά μέτρα θα ευνοήσουν τους νέους. Αυτό τους λέγανε όλες οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η πολιτική στήριξη του κεφαλαίου και των αναγκών του δημιούργησε την εργασιακή ζούγκλα και η νέη απογενιά των 700 ευρώ ευνοήθηκε και έγινε γενιά των 400 ευρώ. Χωρίς ωράριο εργασίας, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς συγκροτημένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με τον εφιάλτη της ανεργίας να τσακίζει τα όνειρα της νέας γενιάς. Αυτό είναι έργο όλων των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που ικανοποιούν τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Ενεχοποιούν τις όποιες κατακτήσεις του εργατικού κινήματος για να ενισχύσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό, να στρέψουν τα παιδιά απέναντι στους γονείς, να δημιουργήσουν κλίμα ανοχής στην αντεργατική πολιτική. Το σχέδιο Πισαρίδη, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και το κεφαλαιπητικό σύστημα, η ολοκλήρωση του μοντέλου Πινοσέτ είναι αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων και πρέπει να βρουν απέναντι τους νέους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους συνταξιούχους, όλη την εργατική τάξη. Οι εξαγγελίες για τη δημόσια υγεία δείχνουν την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να διατηρήσει αθωράκιστο το δημόσιο σύστημα υγείας, με τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς και άλλο υγειονομικό προσωπικό, με ελλείψεις στην αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, να συνεχίσει την πολιτική εμπορευματοποίησης, ενίσχυση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων στην υγεία. Η πολιτική αυτή, με μέτρα ασπιρίνες μπροστά στην εξάπλωση της πανδημίας και την κατάσταση του συστήματος υγείας, είναι θανατηφόρα για τον λαό. Η αύξηση των κρουσμάτων, των θανάτων, των διασωληνωμένων οφείλεται ακριβώς στην πολιτική περιορισμού των δαπανών για την υγεία του λαού, την προσαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Η λεγόμενη εφαρμοσιμότητα των μέτρων έχει ως κριτήριο τη λογική του κόστους, με αποτέλεσμα τις εκπτώσεις έως και την εκμηδένιση κρίσιμων πρωτοκόλων, όπως του πιο σημαντικού και κρίσιμου, όπως λένε οι επιστήμονες, για τη μη διασπορά του ιού, το μέτρο της απόστασης. Χώροι δουλειάς, εργοστάσια, νοσοκομεία, γυροκομεία, διάφορες δομές προσφύγων και μεταναστών, χωρίς τα αναγκαία μέτρα αποδείχθηκαν υγειονομικές βόμβες, όπως και τα μέσα μεταφοράς, αεροπλάνα, καράβια, λεωφορεία, όπου ένας είναι πάνω στον άλλον. Αποκρύψατε ακόμη και την ενημέρωση των κατοίκων των νησιών και περιοχών κατ' επιταγή των επιχειρηματικών ομίλων, για να μην στοχοποιηθούν οι περιοχές και μειωθούν τα έσοδα των τουριστικών ομίλων. Ακόμη και η τραγική κατάσταση στα σχολεία, με το στίβαμα μαθητών ανατάξει έως και 27 με βάση ρύθμιση που εσείς ψηφίσατε, γιατί δεν θέλετε να δαπανίσετε για νέες αίθουσες και για προσλήψεις εκπαιδευτικών και καθαριστριών, με έλλειψη ατομικών μέσων προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών, επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό μας ότι το πάνω απ' όλα η υγεία που λέτε είναι για κατανάλωση. Το παρόν νομοσχέδιο υπηρετεί αυτή την πολιτική περιορισμένων δαπανών για την προστασία του λαού, είναι εξειδίκευση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού με μέτρα για το δημόσιο σύστημα υγείας, την εργασία και την παιδεία που επιδεινώνουν την κατάσταση, όπως και τη θέση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων.
Πρόκειται για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, που μπροστά στη νέα κρίση αξιοποιείται την πανδημία για να φορτώσει τις συνέπειες στους εργαζόμενους και τον λαό. Η επιλογή της κυβέρνησης, όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο κύρωση των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και λοιπές διατάξεις, ήταν η ενίσχυση της εμπορευματοποίησης της υγείας, το συμπράξιο δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οι ανατροπές των όρων αμοιβής της εργασίας. Αντί της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστής απασχόλησης, προβλέπει την παράταση της απασχόλησης ιδιωτών γιατρών σε δημόσια νοσοκομεία. Μια αρρύθμιση που δεν λύνει το πρόβλημα της υποσταλέχωσης, ενώ αποτελεί ένα ακόμα μέτρο που εντάσσει στην πολιτική παραπέρα εμπορευματοποίησης της υγείας. Τα τραγελαφικά παραδείγματα με τα μηχανήματα μοριακού ελέγχου που πηγαίνουν έρχονται από τη Σύρο στην Αττική, από Ξάνθη στη Θεσσαλονίκη και αλλού, νομοθετείται και για μεταφορά ειδικού εξοπλισμού μονάδων εντατικής θεραπείας και μονάδων αυξημένης φροντίδας. Γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε τις ΜΕΘ όπως λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στις 3.500. Με άρθρο φαίνεται την αξιολόγηση των νοσοκομείων, στόχος η παραπέρα ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του συστήματος υγείας, η λειτουργία του με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, δηλαδή σαν τα συστήματα υγείας που κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη μπροστά στην πανδημία, αφήνοντας χιλιάδες ασθενείς με COVID-19 εκτός ΜΕΘ, εκτός κλινών, εκτός νοσοκομείων, πολλούς από αυτούς να πεθαίνουν στα σπίτια τους ή να διαλέγουν οι υγειονομικοί ποιον θα σώσουν, ποιον θα πρωτοσώσουν. Προβλέπεται ακόμα ένα δωράκι στη φαρμακοβιομηχανία με την κατάργηση του ποσού εισόδου για φαρμακευτικά προϊόντα που αιτούνται την εισαγωγή στη θετική λίστα. Με άλλο άρθρο προβλέπεται το ποσό μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης και επιβεβαιώνει τη διατήρηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης στο ύψος των 2 περίπου δισεκατομμυρίων. Η τεράστια μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης μεταφράζεται με απογείωση των ιδιωτικών δαπανών για φάρμακα για τη λαϊκή οικογένεια. Το άρθρο για την εισαγωγή συστήματος αμοιβών νοσοκομείων στη βάση ολοκληρωμένου συστήματος κατανομής αμοιβής αναπεριστατικό, η διαμόρφωση των κωδικοποιήσεων των ιατρικών πράξεων είναι ρυθμίσεις ώστε να προσαρμοστεί ακόμα καλύτερα το δημόσιο σύστημα υγείας στην εμπορευματική λειτουργία. Η μη πρόσληψη των απαραίτητων εργαζομένων από το Υπουργείο Υγείας αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση με την αναστολή εξέτασης αιτήσεων προσωπικού στο πλαίσιο της κινητικότητας και με την άρνηση της ικανοποίησης των αναγκών των εργαζομένων για μετακίνησή τους. Κύριε, ο κορονοϊός τρέφει τα κέρδη. Ούτε ένα μέτρο δεν πάρθηκε για να πληρώσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Οι συνέπειες φορτώθηκαν στους εργαζόμενους, στο λαό, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και μέτρα που προσθέθηκαν σε όλα τα προηγούμενα των μνημονίων και επιδεινώνουν διαρκώς τη ζωή των εργαζομένων και του λαού. Με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου αυτού του νομοσχεδίου επεκτείνει το αντεργατικό πρόγραμμα συνεργασία που γενικεύει την ευελιξία, μειώνει πάνω από 20% τους μισθούς. Επεκτείνει επίσης το καθεστώς της αναστολής συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. Ενώ συνεχίζει την απαλλαγή των εργοδοτών από υποχρεώσεις απέναντι στους εργαζόμενους, ακόμα και από το αυτονόητο την καταβολή των μισθών, με το νομοσχέδιο ανατρέπει το 8ωρο τον υπολογισμό των δώρων. Ο εργαζόμενος στη διάρκεια της καραντίνας, αν δεν εφαρμόζεται τη τηλεργασία, θα υποχρεώνεται με βάση τις προβλέψεις να αναπληρώσει τις μισές εργάσιμες ώρες με απλήρωτη περιεργασία μιας ώρας ανά ημέρα πέρα από το συμβατικό ωράριο. Αντί η κυβέρνηση να θεσπίσει ειδική άδεια με πλήρη κάλυψη μισθού και εισφορών όταν υποχρεώνονται σε καραντίνα οι εργαζόμενοι, για να προστατευτεί η δημόσια υγεία έρχεται και τους τιμωρεί με απλήρωτες υπερορίες. Με νέα αντεργατική ρύθμιση αλλάζει τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννου, αφού προβλέπεται να υπολογίζεται επί του επιδόματος των 534 ευρώ και όχι επί του κανονικού μισθού. Κάνει το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση απελευθέρωσης των υπεργειών, χωρίς σχετική υπουργική απόφαση έγκρισης, την ώρα που η ανεργία κάνει θράψη, την ώρα που μαζικά επιβάλλονται αναστολές συμβάσεων και μειώσεις μισθών. Η κυβέρνηση, αντί να περιορίσει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να επιβάλλουν η περιοριακή απασχόληση, τους λύνει τα χέρια
ακόμα περισσότερο για το ωράριο εργασίας των εργαζομένων. Η διαμόρφωση του κατώτατου μισθού μετατίθεται χρονικά μέχρι το τέλος του Μάρτιου του 2021, παρατείνοντας το πάγωμα στα επίπεδα του 2019. Η απέτηση για επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ θεωρείται μαξιμαλιστικό από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και από το ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Αξιόγλου. Θέλουμε να σημειώσουμε, να τα ακούσουν και οι εργαζόμενοι που μας παρακολουθούν, ότι ο κατώτατος μισθός ήταν 751 πριν από 11 χρόνια, το 2009. Και εσείς σήμερα λέτε ότι αυτό είναι μαξιμαλιστικό αίτημα. Με ρύθμιση δίνεται το σήμα στους εφοπλιστές να αναστείλουν από τώρα την υποχρεωτική δεκάμινη δρομολόγηση των πλοίων, να λιγοστέψουν ακόμα περισσότερο τα δρομολόγια και να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την εντατικοποίηση σε βάρος των αυταργατών με εξαντλητικά ωράρια, αφού κατατάσσει τους εφοπλιστές της ακτοπλοείας σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό, 85% πληρότητα τονίζουμε τη διάρκεια του καλοκαιριού, με αναστολή σύμβασης των αυταργατών και επίδομα 534 ευρώ. Εργαζόμενοι και νησιώτες θα υποστούν τις συνέπειες αυτής της ρύθμισης. Βαφτίζει η κυβέρνηση νέες προσλήψεις την εργασία των ίδιων καθαριστριών και καθαριστών, που για χρόνια και με κάθε είδους σχέση ομοιρίας εργάζονται καθημερινά στα σχολεία. Η κυβέρνηση δεν διασφαλίζει το αναγκαίο προσωπικό για την καθαριότητα και μαζί με τις άλλες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και σε μέτρα προστασίας βάζει σε κίνδυνο μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Θεσπίζει νέες ευελιξίες στην παιδεία με προσλήψεις τρίμηνων συμβάσεων για όλο το προσωπικό των σχολείων, εκπαιδευτική, ειδικό επιστημονικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, με προϋπόθεση πρόσληψη στη δήλωση ότι είναι υγιείς και δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Όσοι δεν αποδεχτούν με αυτούς τους όρους την πρόσληψη, τιμωρούνται με αποκλεισμό από μεταγενέστερες προσλήψεις. Το νομοσχέδιο φέρνει προς κύρωση την απαράδεκτη ρύθμιση της εξαποστάσεως εκπαίδευση, που δεν πατά σε κανένα παιδαγωγικό κριτήριο, παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα μαθητών, εκπαιδευτικών και έχει την καθολική αντίθεση των εκπαιδευτικών και των γονιών. Η κυβέρνηση υλοποιεί επίσης την απαράδεκτη απόφασή της να μην αποδώσει ούτε τα κουτσουρεμένα ανδρομικά για το 11ο Ιουνίου του 15 Μαΐου 16 που προβλέπει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Από τα 4 δις αναδρομικά κύριων επικουρικών συντάξεων και δώρων που προβλέπει η απόφαση, η κυβέρνηση καταβάλει μόνο αναδρομικά κύριων συντάξεων 900 εκατομμύρια για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και 500 εκατομμύρια για τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα, όπως προβλέπει το άρθρο 6. Η κυβέρνηση εμπέζει τα εκατομμύρια των συνταξιούχων, που ιδιαίτερα αυτούς που έχουν κάτω από 1.000 ευρώ σύνταξη. Οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό τουρισμό, στον πολιτισμό, ήταν τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της περίοδου. Η κυβέρνηση δεν εξασφάλισε εισόδημα για όλους. Και για όσους εξασφάλισε, δεν ήταν αξιοπρεπές. Πολλοί έμειναν χωρίς καμιά προστασία και οι τυχεροί ζουν με 9 ευρώ την ημέρα. Αντί να θεσπίσει την επιδότηση των ανέργων με 600 ευρώ χωρίς προϋποθέσεις, μειώνει σε 50 ημέρες ασφάλισης για τη χορήγηση του επιδόματος ενεργείας των εργαζομένων στον επιστημισμό τουρισμό. Αυτή η ρύθμιση αφήνει απ' έξω χιλιάδες εργαζόμενους στον επιστημισμό τουρισμό που δεν έχουν τις προϋποθέσεις, καθώς σε χιλιάδες στον πολιτισμό που λόγω των περιοριστικών μέτρων δεν έχουν καμία ημέρα ασφάλισης. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είπαμε ότι είναι υγειονομικές βόμβες. Οι επιβάτες μετακινούνται με μεγάλες καθυστερήσεις και ο ένας πάνω στον άλλον. Η κυβέρνηση αντί να προχωρήσει άμεσα στην πύκνωση των δρομολογίων, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής, να προχωρήσει στις απαιτούμενες προσλήψεις προσωπικού, να ανανεώσει άμεσα το στόλο των οχημάτων και να προμηθευτεί τα αναγκαία ανταλλακτικά για τις επισκευές οχημάτων, έρχεται και προωθεί την παραπέρα ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης στις αστικές συγκοινωνίες και την άμεση εμπλοκή των ιδιωτών μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τέλος, η κατάσταση στην Εύβοια παραμένει εκρηκτική. Οι κάτοικοι παλεύουν ακόμα με τις λάσπες. Είναι σε απόγνωση.
τα 600 ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για πρώτες ανάγκες είναι απαράδεκτο ποσό. Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Τα 5.000 ευρώ δεν ανταποκρίνονται στις καταστροφές που έχουν υποστεί. Η αποζημίωση ζητούν οι κάτοικοι να είναι στο 100% των απολειών. Απαιτούν άμεσα μέτρα αποκατάστασης, απόδοση των αποζημιώσεων και άλλων ετοιμάτων που έχουμε ήδη καταθέσει και θα καταθέσουμε και σήμερα στα πρακτικά. Οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και όλος ο λαός, χρειάζεται να ανατρέψουν αυτή την πολιτική που εκτός της ανεργίας, της φτώχειας, της εξαθλίωσης, μας καίει και μας πνίγει, γιατί τα αναγκαία, αντιπυρικά, αντιπλημμυρικά έργα που θα σώζουν ζωές, αλλά δεν φέρουν κέρδη, δεν είναι επιλέξιμα. Αυτή την πολιτική ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις. Αν απαριθμίσουμε τις καταστροφές από φωτιά και πλημμύρες σε όλη την Ελλάδα, μόνο την τελευταία δεκαετία θα διαπιστώσουμε, κύριε Αποστόλου, τις ευθύνες όλων σας. Οι εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι χρειάζεται να σπάσουν το φόβο και να σταθούν απέναντι σε αυτή την πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις ικανοποιώντας τις αξιώσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και να οργανώσουν τον αγώνα τους για να διεκδικήσουν τις δικές τους ανάγκες, ανοίγοντας το δρόμο για βαθιές αλλαγές. Σε ό,τι μας αφορά το ΚΚΕ, θα πρωτοστατήσουμε στον αγώνα για τα μέτρα προστασίας της ζωής, αλλά και των ίδιων των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ψηφίζουμε κατά του σχεδίου νόμου, καταθέτουμε αίτημα ονομασίας ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των άρθρων 10, 17 και 18. Καταθέτουμε επίσης τα πρακτικά, τα έγγραφα που ήδη έχουμε καταθέσει στις επιτροπές, τα αιτήματα των κατοίκων της Εύβοιας, τα αιτήματα των εργαζομένων στον τουρισμό επιστημό, τα αιτήματα των εργαζομένων στον πολιτισμό και βέβαια το πλαίσιο διεκδικήσεων των συνδικάτων για τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.